Εσύ Θεσσαλονίκη, ήσουν για πολλά χρόνια στην αρχή της καριέρας σου. Ναι, εκεί ξεκίνησα και έκανα τα πρώτα μου βήματα, στη Θεσσαλονίκη. Δεν είσαι από Θεσσαλονίκη όμως. Όχι, δεν είμαι από Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή μου είναι από Καρδίτσα. Αλλά εκεί έζησα 9 χρόνια, εκεί σπούδασα. Τι καμία σπούδασες. Σχέση, οικονομικά. Και ήσουν πολύ καλή μαθήτρια. Ναι, ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Πολύ καλή μαθήτρια, απουσιολόγος, πτυχιούχος, βραβεία. Ήσουν μαθήτρια του 20. Ναι. Πέρασες πανελλήνιες με την πρώτη. Πέρασα πανελλήνιες με την πρώτη, είχα γράψει 18.750 μόρια. Όπω. Τελείωσες τις σπουδές. Ναι, και βέβαια με κέρδισε το τραγούδι. Γενικά ακολουθώ μάλλον την καρδιά μου. Είχατε κάποιον στην οικογένεια που ήταν ασχολιότανε με το κομμάτι αυτό. Όχι, επαγγελματικά κανείς. Η γιαγιά μου είχε πολύ ωραία φωνή, αλλά κανένας επαγγελματικά. Και ο αδερφός μου, που είναι πιο μικρός, που ήρθε μετά από μένα, ο οποίος και αυτός... Ασχολείται με το τραγούδι. Ναι, ναι, επαγγελματικά. Επηρεάστηκε από σένα, πιστεύεις. Ναι, ναι, ναι. Τραγουδάει. Τραγουδάει. Τον έχω μαζί μου στις live εμφανίσεις μου. Και είναι και πολύ καλός. Είναι εδώ τώρα. Όχι, δεν ήρθε. Πόσο χρόνο είναι ο αδερφός σου? 25. 25. Mm. Νιώθεις μια ευθύνη γι' αυτό? Τεράστια, τεράστια. Και σε φόβησε να... λίγο όταν... Αν με φόβησε... Φαντάζομαι ή το ήθελε πιο από μικρό παιδί. Δηλαδή όταν είπε και εγώ θα ασχοληθώ, επειδή προφανώς επηρεάστηκε και από σένα. Σε φόβησε αυτό? Σίγουρα, απλά... Και του Πέτρου η αδερφή, που έχει κάνει και μια επιτυχία τώρα, η Μορφούλα. Ο Πέτρος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί είναι γυναίκα. Εγώ έχω έναν άντρα πίσω μου, οπότε πατάει γιατί καλύτερα. Γιατί το λες αυτό? Έχει διαφορά. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε λίγο προστασία, θέλουμε λίγο να νιώθουμε φτερά πάνω μας. Για το συγκεκριμένο χώρο αναφέρεσαι? Γενικά πιστεύω, αλλά και ένα παραπάνω. Ίσως ο αδερφός είναι πολύ δυναμικός γι' αυτό. Είναι, στηρίζομαι εγώ πάνω του, να ξέρεις. Είναι δυναμικός, πολύ. Είναι. Σε τι περιβάλλον μεγάλωσες, πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια? Εγώ μεγάλωσα πάρα πολύ όμορφα. Έχω να θυμάμαι την παιδική μου ηλικία. Έζησα σε ένα χωριό, εκεί μεγάλωσα και θεωρώ τυχερά τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γιατί υπάρχει αθωότητα, είναι πιο αθώα τα πράγματα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που μεγάλωσα έτσι και έχω να θυμάμαι να παίζουμε με ποδήλατα, με... Δηλαδή είναι πολύ θετικό από το παιδί, σχετικά με το παιδί που μεγαλώνει σε μια πόλη και έχει, ξέρεις, είναι κλεισμένο και περιορισμένο στα σύνορα αυτά της πόλης. Έζησες δηλαδή την παιδική ηλικία. Ναι, ναι. Είναι δύσκολος τελικά αυτός ο χώρος? Αν είναι δύσκολος ο χώρος, το χώρο τον κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δημιουργούν προβλήματα. Σίγουρα, πρέπει να ξέρεις να τα αποφεύγεις, να έχεις γερό στομάχι και να ξέρεις ότι ακόμα και τα προβλήματα που έρχονται, έρχονται για κάποιο λόγο και ίσως για να σε εξελίξουν, να σε οριμάσουν και να πας ένα βήμα παρακάτω. Επειδή εγώ είμαι και πεισματάρα γενικότερα στο χαρακτήρα μου, το έχω σαν χαρακτηριστικό. Τα προβλήματα, ναι, μπορεί να με ρίξουν για λίγο, αλλά με κάνουν και πεισμόνω περισσότερο. Τι προβλήματα μπορεί να έχει Τι αυτή προβλήματα. Η δουλειά, ναι. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι. Έχουν γραφτεί για σένα πράγματα, ας πούμε, που ήταν ψέματα? Φυσικά. Και αποσκοπούσαν, δεν ξέρω πού μπορεί να αποσκοπούν. Φυσικά, και ψέματα και αλήθειες. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πραγματικά το ότι μπορεί να υπάρχει ελευθερία λόγου. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το σέβομαι. Δεν έχω βγει ποτέ ούτε να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το κοινό μου, τον κόσμο, είναι η δουλειά μου. Μόνο τα τραγούδια? Η δουλειά μου, ναι. Αυτό που είμαι, το δείχνω πάνω στο stage, στις πράξεις μου και νομίζω ότι ό,τι και να γράφετε, ειδικά τα αρνητικά, τα οποία είναι σε έξαρση γενικά στο TikTok, είχα αυτή τη συζήτηση εντωμεταξύ πίσω όταν ετοιμαζόμουν, δεν βρίσκω το λόγο να πει κάποιος κάτι αρνητικό. Αν δεν, καταρχάς δεν αρέσουμε σε όλους, έτσι είναι. Αν αρέσαμε σε όλους, σημαίνει ότι δεν είμαστε αυτός μας, κάνουμε κάτι προσποιητό. Αν δεν αρέσει σε κάποιον, για ποιο λόγο σε παρακολουθεί? Και πώς αντιδράς? Με χαμόγελο. Με χαμόγελο. Με χαμόγελο και τρέλα, όχι. Δεν νευριάζεις? Δεν νευριάζω, όχι. Με άλλα πράγματα νευριάζω. Όπως? Όχι. Δεν νευριάζω. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
Και το σέβομαι. Γιατί η πορεία σου δεν έχει πόσα χρόνια, δεν είσαι πάρα πολλά χρόνια. Επαγγελματικά τραγουδάω στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα μου βήματα, πρέπει να κλείνω τώρα 12 χρόνια. 12 χρόνια. Mm. Και τα τελευταία χρόνια όμως με τη δισκογραφία... Ναι, από το «Μην κάνεις όνειρα». Από το «Μην κάνεις όνειρα». Το οποίο πρέπει να έχει μια εξαιτία. Και πολύ ευραίος, θέλω να πω και όχι μόνο στους ανθρώπους που θα βγουν το βράδυ, θα θέλουν να πηγαίνουν σε νυχτερινά μαγαζιά και σκεδάζουν με αυτόν τον τρόπο, μέσα και από τις εκπομπές του Νίκου, ο οποίος κάθε μέρα έπαιζε δικά σου τραγούδια. Ναι. Ο Νίκος για μένα είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος. Μ' αρέσει η ενέργειά του. Και όταν είχαμε συναντηθεί, μου λέει, πραγματικά λέει, πολλοί είπανε ότι κάποιος σου έδωσε το τραγούδι και το έκανε σε σκεμμένα. Μου λέει, το άκουσα, λέει, σε ένα κλαμπάκι στη Θεσσαλονίκη, να μην πω όνομα. Και ήμουνα, λέει, μετά από μια θεατρική παράσταση και λέω, τι τραγουδάει αυτή, τι λέει. Του φτιάχνει τη διάθεση. Ναι. Θέλω, λέει, να χορέψω. Και το βάζα, λέει, κάθε μέρα 2 και 3 φορές στην εκπομπή μου. Χάρηκες τότε, είχες χαρή. Χάρηκα, ναι, γιατί ήμουνα στα πρώτα μου βήματα και ξέρεις όταν οι προσπάθειες που κάνεις, γιατί τις προσπάθειες που κάνει ο καθένας μας, τις ξέρεις εσύ για τον εαυτό σου και εγώ για τον δικό μου, δεν τις ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα. Νιώθεις ότι αμείβεσαι, ότι αυτό που κάνεις, κάνεις κάτι σωστά. Κάνεις κάτι το οποίο σωστά. Κάνεις κάτι το οποίο αρέσει, το οποίο κάτι έχει, το οποίο είναι διαφορετικό από τα ήδη υπάρχοντα.